Αυξήσεις που θα πάρει ο κόσμος ή αυξήσεις που θα πληρώσει ο κόσμος. Που μας τα παίρνουν. Λοιπόν, μιλάμε για τις αυξήσεις στο ράφι. Α. Έτσι. Τελικά έχει αυξήσει, έχει αυξήσει το ράφι, δεν έχει. Πώς δεν έχει. Έχει. Άλλα λένε από την κυβέρνηση. Έρχονται και στα απορριπαντικά 30% από Δευτέρα. Τα γαλακτοκομικά πάλι θα πάρουν, έλεος πια. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ απορώ, δεν ξέρω τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό το λένε τα σούπερ μάρκετ που έχουν πάρει τους τιμοκαταλόγους. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί μιλήσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή, έκανα δύο τηλεφωνήματα σε αρμοδίους και μου είπαν ότι έρχονται ανατιμήσεις. Και τις πιο σημαντικές ανατιμήσεις θα τις δούμε το Φεβρουάριο. Γιατί προσπαθούν να αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές ό,τι βρουν σε προϊόν που δεν έχει πωληθεί να το πουλήσουν τώρα. Αλλά μου είπαν ότι έρχονται τρελές ανατιμήσεις. Όχι, είναι και μια καλή αφορμή αυτή. Γιατί συζήτηση που έχουμε μετά με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης. Γιατί από το Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι μία με το καλάθι, μία με το market pass. Ότι όλα αυτά. Εξοικονομεί η οικογένεια στα 130 ευρώ. Θα τα δούμε. Αυτά. Το σίγουρο είναι ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να τρέχει, παιδιά, να καλπάζει. Απλά φρενάρει. Εντάξει, δεν είναι στα επίπεδα που τον είδαμε και πριν λίγους μήνες σε διψήφια νούμερα. Για παράδειγμα, όπως μας είπε η Eurostat, το Δεκέμβριο θα έχουμε πληθωρισμό, υπολογίζει, γύρω στο 7,6%. Ενώ το Νοέμβριο είχαμε, θυμίζω, 8,5%. Τώρα. Γιατί έχουμε αυτή τη συρρήκνωση. Καταρχήν να πούμε ότι οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να καίνε. Δηλαδή βλέπουμε το Νοέμβριο, έτσι, που έχουμε τα τελευταία στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ότι είχαμε στα γαλακτομικά και τα αυγά μια αύξηση της τάξης του 25,3%. Στο λάδι ήταν 20,4%. Ψωμί και δημητριακά 18,7%. Κρέατα 16,7%. Δηλαδή, ό,τι αφορούσε. Και αυτά τώρα θα ξαναπάρουν πάλι απάνω τώρα. Αυτό είναι νούμερο που περιγράφει. Συνεχίζονται αυτά. Ναι, αυτά συνεχίζονται. Δηλαδή, παραμένουν αυξημένα σε σχέση με πέρσι τα προϊόντα. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάποιες μειώσεις. Παραμένουν αυξημένα. Απλά φρενάρουν οι αυξήσεις. Γιατί φρενάρει τώρα γενικότερα ο πληθωρισμός? Να είναι καλά τα ενεργειακά προϊόντα. Τα οποία παραμένουν αυξημένα μεν, αλλά φρενάρουν περισσότερο. Από οτιδήποτε άλλο. Και τιμές αφού έτσι. Πέφτει και ο πληθωρισμός. Οι τιμές απλά παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Αλλά ακόμα και μήνα με μήνα να το δεις. Πάμε σούπερ μάρκετ και παίρνεις δύο πράγματα, δεν είναι 100 ευρώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ακόμα και μήνα με μήνα να το δεις. Έχει ανεπαίσθητες μεν αυξήσεις δε. Πάμε και στις κάρτες για να καλυμπήσουμε και τους καλεσμένους. Το χειρότερο, μου σου λέει, ποιο είναι. Το χειρότερο είναι ότι το φυσικό αέριο πέφτει. Και πέφτει με φόρα. Αλλά όλα αυτά δεν πέφτουν. Δυστυχώς ανεβαίνουν. Αυτό είναι το κλειδί. Και να σου πω και άλλο ένα στοιχείο, είναι ότι το πετρέλαιο μέσα σε δύο μέρες ξαναγύρισε σε τιμές ενός χρόνου προπολεμικές. Προς τα κάτω. Ναι. Βεβαίως. Προπολεμικές. Πολύ χαμηλότερα. Εδώ είναι το τι κατεγράφει τον Νοέμβριο σε σχέση με πέρσι. Το φυσικό αέριο παραμένει υψηλά 27,8%, αλλά δεν είναι αυτά τα 500% που βλέπαμε. Το θυμάστε. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανση αυξημένο 11,6% και ηλεκτρισμός εδώ συνολικά μείωση 5,3%. Εδώ παίζει ρόλο και η επιδότηση. Να πούμε όμως αυτό που συζήταγες νωρίτερα, ότι έρχονται και νέες αυξήσεις, όπως εκτιμούν τουλάχιστον όσοι οι παράγοντες της αγοράς. Έτσι, στα λαχανικά για παράδειγμα 19%, στο ρύζι 15%, στο βρεφικό γάλα και τις παιδικές τροφές 8 με 10% περιμένουμε να είναι αυξήσεις και στα φασόλια είναι ενδεικτικά κάποια προϊόντα 7%. Και ένα προϊόν που μας καίει όλους, γιατί το πίνουμε όλοι, καφές. Και ο καφές. Χρυσός. Χρυσός. Μέσα σε μια διετία βλέπουμε φρέντο καπουτσίνο, πήγαμε και πιο εξειδικευμένα. Έτσι, από τα 2 ευρώ έχει πάει στα 2,50. Καπουτσίνο 1,90 στα 2,30. 2,50. Στα 2,50, μπράβο, ναι, σωστά, δεν βλέπω κιόλας. Φρέντο εσπρέσο. Βάλε τα γυαλιά σου, μην καρφώνεσαι. Ένα 60, θα σας τα πω όλα τώρα. 1,60 στα 2,30 και ελληνικός από 1,10 στο 1,90. Και ο ελληνικός πήγε πάνω. Ναι, και βλέπουμε μια αύξηση. Λίγο τον έχεις, δίβρο έχει πατήσει. Να σου πω, λίγο τον έχεις, έχει πατήσει δίβρο σε κάποιους. Κάποιοι το πήγανε και δίβρο.